με δεδομένο ότι σε ένα ποσοστό πέριξ του 30% είναι οι πλήρως εμβολιασμένοι στη χώρα μας και με δεδομένο, όπως είπατε, ότι μόνο αυτό είναι το μέσο που μας θωρακίζει απέναντι στη μετάλλαξη τη Δέλτα και την όποια στο μέλλον. Μήπως έχει έρθει η ώρα με έναν επιθετικό τρόπο, με έναν εμπροστοβαρή τρόπο η κυβέρνηση να δώσει διευκολύνσεις, να δώσει επιπλέον βαθμούς ελευθερίας στους εμβολιασμένους για να επιταχύνει το εμβολιαστικό κύμα και στη χώρα μας? Λίγη υπομονή μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Δεν θα μας προειδεάσετε? Όχι. Αλλά είναι βέβαιο ότι από τη στιγμή που φτάνουμε πια στο σημείο να έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο πια που με μεγάλη προθυμία αυτοί που θέλουν να εμβολιαστούν εμβολιάζονται, είναι βέβαιο ότι πρέπει να σκεφτούμε πιο έξυπνα, πιο δημιουργικά πώς θα προσεγγίσουμε συμπολίτες μας οι οποίοι μπορεί να μην έχουν πάρει ακόμα αυτή την απόφαση. Θέλω βέβαια να πω ότι σταθερά και στους πιο ηλικιωμένους συμπολίτες μας τα ποσοστά αυξάνονται. Δεν φτάνει δηλαδή ποτέ κανείς σε ένα απόλυτο ταβάνι από το οποίο δεν μπορεί να προχωρήσει άλλο. Σήμερα, ας πούμε, παρότι αυτές οι ηλικίες έχουν ανοίξει εδώ και μήνες, και σήμερα, άμα δείτε, κάθε μέρα κοιτάζοντας στοιχεία, υπάρχουν συμπολίτες μας 60, 70, 80 χρονών, οι οποίοι μπαίνουν στην πλατφόρμα και επιλέγουν σήμερα να εμβολιαστούν. Και αυτό είναι εξαιρετικά θετικό. Και γι' αυτό και τελικά είμαι αισιόδοξος ότι θα πετύχουμε τους στόχους μας. Και βέβαια, υπάρχουν μια σειρά από πρωτοβουλίες οι οποίες αναλαμβάνονται, όπως παραδείγματος χάρη η εμβολιαστική κάλυψη ειδικών πληθυσμιακών ομάδων, η εμβολιαστική κάλυψη κατάκη των συμπολιτών μας. Όλοι αυτοί θα καλυφθούν από το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson για προφανείς λόγους. Άρα έχουμε πια μια προσέγγιση η οποία είναι πολύ πιο εξειδικευμένη ανάλογα με τα εμπόδια που παρουσιάζονται σε συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες ή σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες.